εκλογές στις 13 Δεκεμβρίου του 1933. Αποφύτησε από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας. Παρακολούθησε Economics και Business Studies στην Αγγλία και επέστρεψε στην Κύπρο το 1954. Την ίδια χρονιά ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση Χι Αλφα Παπαέλληνας, τομείς δραστηριότητας, τα φάρμακα, τα καλλιντικά και τα καταναλωτικά αγαθά ευρύτερα. Μετά από τόσα χρόνια επιχειρηματικής πορείας, θα ήθελα να σημειώσω ότι η επιτυχία δεν μπορεί να είναι ατομική υπόθεση. Η συλλογική προσπάθεια, οι συνεργάτες, η ομαδικότητα, η μακροπρόθεσμη στρατηγική είναι τα απαραίτητα συστατικά της επιτυχίας σε κάθε επιχείρηση. Οι άνθρωποι που περιβάλλουν κάθε επιχείρηση είναι εξαιρετικής σημασίας. Αυτά απαιτούνται ώστε κάθε επιτυχία να αποκτά γερές βάσεις και να γίνεται αφετηρία έναρξης για κάτι ακόμα καλύτερο. Το 1963 ίδρυσε εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα, από την οποία αποχώρησε τη δεκαετία του 90. Το 1998 δημιούργησε τις υπεραγορές Αλφα Μέγα και παρέδωσε τη Χ Αλφα Παπαέλληνας στον γιο του, Χρήστο Παπαέλληνα. Ιστορικά, από νεαρή ηλικία, δραστηριοποιήθηκα στο εμπόριο φαρμάκων. Αργότερα, σε ηλικία 65 ετών, έχοντας ήδη μεγάλη εμπειρία στον τομέα του επιχειρήν, έκανα στροφή στο εμπόριο τροφίμ, δημιουργώντας τις υπεραγορές Αλφα Μέγα, που σταδιακά απλώθηκαν σε όλη την Κύπρο. Με μια μικρή ομάδα συνεργατών, το 2000 κάλαμε πλάνο και θέσαμε στόχους στα επόμενα χρόνια να γίνουμε η μεγαλύτερη υπεραγορά τροφίμων στην Κύπρο. Χρειάστηκε σκληρή δουλειά και πρωτίστως αφοσίωση και ενθουσιασμός. Ήταν μια δουλειά με πολλές προκλήσεις. Χρειαζόταν ευαισθησία για να λαμβάνει τα μηνύματα των δεκάδων χιλιάδων καταναλωτών που μας επισκεφτόταν. Έκτοτε διοικεί επιτυχώς τις υπεραγορές Αλφα Μέγα, τη μεγαλύτερη κυπριακή αλυσίδα λιανικού εμπορίου, η οποία εργοδοτεί 2.000 άτομα. Οι προκλήσεις κάθε εποχής είναι διαφορετικές και το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι μεταβλητό. Οι συνήθειες αλλάζουν και αναπόφευκτα ο τομέας της επιχειρηματικότητας αλλάζει προς ανατολισμό. Γι' αυτό κάθε νέος επιχειρηματίας για να προοδεύσει οφείλει να στραφεί προς την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και αναπόφευκτα στην τεχνολογία. Θα συμβούλευα κάθε νέο να πιστεύει στον εαυτό του και να κάνει κάθε βήμα με σύμβουλόν του τη λογική και την καρδιά του. Όταν υπάρχει αρμονία ανάμεσα στο τι αισθάνεται και τι πράττει, τότε μπορεί να προχωρά με πίστη όσο θα τα καταφέρει. Η λέξη κλειδί είναι η αυτοπεποίθηση. Κανείς δεν έγινε επιχειρηματίας σε μία νύχτα και κανείς δεν παρέμεινε επιχειρηματίας χωρίς ανθρωπιά και σεβασμό απέναντι στο προσωπικό του.